Καλησπέρα παιδιά, check it now, ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι ένα ακόμα game hunting βίντεο. Πρόσφατα ο Σταυρόπουλος Λεωνίδας με προσέγγισε στο facebook και θέλησε να μου πουλήσει κάποιες κονσόλες τις οποίες δεν ήθελε και κάποιες φορητές κονσόλες και κάποια παιχνίδια για το Game Boy Advance αν θυμάμαι καλά. Ε, οι κονσόλες και όλο μαζί το πακέτο βγήκε στα 30 ευρώ. Αυτό εδώ είναι, να σας το δείξω κιόλας ήρθε. Λοιπόν... 30 ευρώ έκανα, με τα μεταφορικά μου βγήκε 33,80 και Λοιπόν, το ωραίο με αυτό είναι ότι επειδή τα παιδιά που μου στέλνουν στο facebook για να μου πουλήσουν οτιδήποτε σε σχέση με παιχνίδια και αυτά, δεν έχουν καλές φωτογραφικές ή κινητά με καλή φωτογραφική, τα παιχνίδια τα παίρνω στα τυφλά. Δηλαδή Σχεδόν μερικά καταλαβαίνω τι είναι, τα περισσότερα δεν έχω κάνει ιδέα τι είναι. Οπότε, στο ίδιο πλαίσιο, θα συνεχίσουμε και το σημερινό. Οπότε, έχετε υπόψη ότι το σημερινό βίντεο θα βγει γύρω στα 30 ευρώ ό,τι βλέπετε. Αλλά, στο το ανοίξω λί λίγο δύο λεπτάκια με το μυστήρι. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Oh. Ε, από ό,τι θυμάμαι, παίζει να μου είπε ότι θα μου βάζει και ένα-δύο πραγματάκια εξτρά σε φάση σαν ε, fan mail κάτι. Θα το δούμε. Πάμε να δούμε τι έχει τώρα σίγουρα μέσα. Εγώ αυτό που ξέρω ότι σίγουρα αγόρασα τρεις κονσόλες από τις οποίες μία έχει καλώδιο. Μου είπε ότι δουλεύουν καλά και μερικά Game Boy Advance. Οτιδήποτε άλλο δείτε εξτρά θα είναι εξτρά προφανώ. Άρα κρατάμε 30 ευρώ, τρει κονσόλε και μερικά παιχνίδια Game Boy Advance. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Πάμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο γράφει και δώρο πάνω είναι Race Driver Grid. Αυτό εδώ είναι. Ε, το οποίο το έχω στο στήμα αν θυμάμαι καλά. Οπότε πάει στην άκρη. Επόμενο. Όλα, έλα ρε φίλε. Ship simulator, Extremes. Ε, ναυμαχία. Η ναυμαχία είναι από τα αγαπημένα μου, τα αγαπημένα μου επιτραπέζια παιχνίδια. Το έπαιζα από μικρό. Ε, ψάχνω να βρω μια ναυμαχία και για το Game Boy, το DS ή το 3DS. Ανάλογα, το έχω στο νου μου. Τώρα, το επόμενο, τι είναι αυτό. Pilot Academy για το PSP. Και αυτό γράφει δώρο. Άρα δεν πήγαμε ακόμα σε αυτά που έχω αγοράσει. Ε, συνεχίζουμε. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι. Κι άλλο. Wow. Εντάξει, είπαμε να αγοράσω κάποια πράγματα, αλλά εδώ μέσα έχει 150 εκατομμύρια δώρα. Ε, εδώ βλέπω ένα σύρματο χειριστήριο για το. PC λογικά, γιατί έχει και το receiver από κάτω. Τι να πω, ρε Λεωνίδα, χίλια ευχαριστώ. Εντάξει, οκ, okay, ευχαριστώ. Εκείνο και ωραίο, είναι διάφανο. Α πάμε à, σε αυτά που έχω αγοράσει σίγουρα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι μικρό. Θα είμαι περίεργο να δω. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Κάπου είχα αφήσει το μυστέρι και δεν το βρίσκω τώρα. Σήμερα θα παίξουμε με μυστέρι style. Χειρόλογο στο unboxing. Α, έχει δύο καρτούλε για. Για πίεση. Για PSP είναι αυτέ. Η μία είναι 32 MB, η άλλη 64 MB. Μιλάμε για πανάρχε εποχέ τότε που οι κάρτε είχαν ακόμα MB. Αυτέ οι δύο είναι. Wow, αυτό είναι αρχαία ιστορία. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, ε, μαθητή Δευτέρα είχαμε έναν καθηγητή η μαθηματικό πίσω, ήταν τρομερός, Χάρη σε αυτόν, έμαθα πολλά από τα μαθηματικά μου, ο οποίος κυκλοφορούσε τότε με ένα φλασάκι στο λαιμό 32... 32MB, ήταν 16 16MB και ήταν ό,τι πιο τεχνολογικά εξελιγμένο υπήρχε και την εποχή μιλάμε για 2003-2004. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που αγόρασα. Έφυγαν αυτά που δεν αγόρασα. Τώρα πάμε να δούμε εγώ τα λεφτά μου που έδωσα κανονικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δωράκια, Λεωνίδα. Γιατί πολλά παιδιά βρίσκουν ευκαιρία στα αυτά που αγοράζουν να μου βάζουν και κάποια πράγματα σε φάση σαν fan mail. Λοιπόν, εγώ αγόρασα αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια θήκη μέσα στην οποία υπάρχει το Nintendo το DS το οποίο είναι λίγο ξεχαρβαλωμένο μπορώ να πω να πω την αλήθεια δεν το περίμενα ξεχαρβαλωμένο, ελπίζω μόνο να δουλεύει είχα άλλο ένα το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σπασμένη θύρα εδώ πέρα γενικά τι το καλά, αυτά τα τεστ όλα εκεί πέρα ε, ελπίζω να δουλεύει, μου πω ότι δουλεύει Τώρα εγώ πρέπει να κάτσω να το φορτίσω αυτό για να το βεβαιωθώ. Ήθελα ένα τέτοιο για να μπορώ να τσεκάρω τι παλιές τη κασέτες του Game Boy Advance και του DS. Ε, κυρίως για αυτό το λόγο, για τίποτα άλλο. Έχω ένα το οποίο το έχω κουφάρει, το έχω αγοράσει 6 ευρώ. Λοιπόν, αυτό εδώ. Το ωραίο είναι ότι έχει και την θήκη του μαζί, η οποία... Λογικά πρέπει να έχει και άλλα... έχει παιχνίδια μέσα. Τι λες τώρα. Κάτσε να δω τι παιχνίδια έχει. Λοιπόν, τη βάζω τη θήκη στην άκρη. Και Pokemon Leaf Green. Πες να έχω τρεις Leaf Green στη συλλογή μου, πλάκα πλάκα. Ε, uh, Shop Up, της Ubisoft. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sonic Advance and Sonic Battle. και informal escape Tom Jerry είναι αυτό Πέντε κασέτες που ήταν μέσα στη θήκη Ελπίζω να ήταν αυτές που έχω αγοράσει και όχι να μην τις ξέχασε μέσα το Δεν νομίζω, λογικά πρέπει να τις είχα αγοράσει αυτές Τη λίφη Νομίζω ότι την έχω αγοράσει Πριν να περάσω έχει παιχνίδια για το SP, PSP βασικά βλέπω εδώ μέσα Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει Α, αυτό που αγόρασα επίσης είναι το DS το Lite. Έχει και μια θήκη βασικά. Τι εδώ. Speedlink. Εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο μέσα. Βασικά έχει παιχνίδια μέσα. Α, τα οποία θα σας τα δείξω αμέσως, ευθύς αμέσως. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Εγώ έχω, σας είχα δείξει από έναν προηγούμενο που έχω αγοράσει 70 ευρώ μαζί με 16 παιχνίδια αυτό. Είναι η προηγούμενη έκδοση λογικά. Οι διαφορές τους αρκετέ. Το μέγεθο είναι το ίδιο. Αλλά ναι, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό. Αν και πιο πολύ παίζω στο 3DS. Αυτό εδώ είναι. Πανέμορφο. Λοιπόν, με τη θήκη του μαζί να δούμε τι παιχνίδια είχε. Λοιπόν, τα παιχνίδια που έχει είναι. Ω, oh, αυτό μου αρέσει. Αλλά το κακό είναι ότι είναι γερμανικέ κασέτε εργάματο. Metroid Prime Hunters. Need for Speed, Undercover Pokémon Pearl, το δεύτερο Pokémon Pearl που έχω στη συλλογή μου και Super Mario Bros. Παίζει να είναι το δεύτερο επίσης που έχω στη συλλογή μου Αυτά έχει μέσα, ωραία, άλλα 5 παιχνίδια Οπότε, μέχρι τώρα έχουμε απολογισμό. 2 κονσόλε και 5 και 5-10 πέντε, και πέντε, παιχνίδια. Από τα οποία, βέβαια, η αλήθεια να πω ότι μόνο από τα παιχνίδια. Μόνο από ένα από τα παιχνίδια έχει βγει αξία αυτού. Αλλά τέλο πάντων, ναι. δεν ξέρω, ξέρετε κάτι μερικέ φορέ. Όπω και εσεί και εγώ απορώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Καταλαβαίνετε πως Α πούμε για παράδειγμα, μόνο από την αξία αυτού εδώ. Και να σας πω άντε και μαζί και αυτού εδώ, ωραία, του Pearl. Έχει, έχει, βγει μια μισή φορά η αξία όλου του πακέτου. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο αγοράζω αυτά τα πακέτα. Η αλήθεια είναι ότι όντα συλλέκτη δεν θα τα πουλήσω, δεν θα τα μεταπουλήσω αυτά. Ε, εκτός Εκτό από τα διπλά τα οποία πρέπει να τα ξεσκαρτάρω κάποια στιγμή γιατί έχω γεμίσει το μέρο με πάρα πολλά πράγματα. Άσχετο, αλλά Predator, τώρα, κουμπαρά. Αχ, καμάει, τώρα το δω στο βίντεο στην έκρη και λέω. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Και γι' αυτό δεν ξέρω, μερικέ φορέ απορώ και εγώ ότι την αξία του. Την ξέρουν τα παιδιά που δίνουν τα πακέτα, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον τα δίνουν για να μην. Πιάνουν σκόνη σε ένα ράφι και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα πολλέ φορέ. Μ' αρέσει να δίνω πράγματα τα οποία ξέρω ότι κάποιο άλλο θα τα χαρεί και δεν θα είναι στην άκρη συνέχεια με στη σκόνη και να μαραζώνουν. Ε, λοιπόν, συνεχίζω. Το φορτιστή είναι ο φορτιστή για το DS Lite. Για τα υπόλοιπα δυστυχώ δεν έχει φορτιστεί. Λείπουν φορτιστέ. Πάμε σε αυτό εδώ. Να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα Game Boy, Game Boy Advance SP. Είναι το δεύτερο που έχω. Το πρώτο που έχω στην κατοχή μου είναι αυτό εδώ. Το αυτοκόλλητο το έχω αγοράσει εγώ. Είναι ένα μεταλλικό αυτοκόλλητο Iron Man. Είναι το Game Boy του κολλητού μου. Μας τα βάλω κιόλας δίπλα-δίπλα. Φαίνονται ίδια, αν και υπάρχουν δύο εκδόσεις από όσο ξέρω. Η μία έκδοση είναι με πιο φωτεινή οθόνη από την άλλη. Α δούμε τώρα ποιε είναι αυτέ. Βασικά τα μοντέλα φαίνονται να είναι κοντά το ένα στο άλλο. Τώρα θα δούμε. Θα το φορτίσω και θα δούμε. Το ωραίο είναι ότι είχα βρει φορτιστέ. Άρα τώρα έχω δύο. Θα το τσεκάρω κιόλα να δω πώ δουλεύει. Το ωραίο είναι ότι είχα βρει φορτιστέ οι οποίοι είναι το, καλό... φορτιστές. το καλώδιο το οποίο το βάζει πάνω σε powerbank. Οπότε τι κονσόλε μου όλε πλέον τι φορτίζω από powerbank. Βάζω το powerbank πάνω. Επίση έχω αλλάξει μπαταρία στο δικό μου το SP και ίσω να αλλάξω και στα υπόλοιπα. Θα δω ανάλογα με τι αντοχέ του, αν κρατάνε ή όχι. Και έχει και αυτό εδώ. Το οποίο φαίνεται να είναι παιχνίδι για PSP. Τα οποία να σα πω αλήθεια δεν θυμάμαι αν τα έχω αγοράσει όχι. Άσο, θα μου πει, μα Κώστα, δεν θυμάσαι τίποτα. Όλο αυτό μα λε και όταν. Μα είναι αλήθεια, παιδιά. Παίρνω πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι τι έχω αγοράσει και τι όχι. Ε, επίσης, Επίση, έχουμε αυτό εδώ. Με αυτό εδώ σίγουρα δεν το έχω αγοράσει. Ε, Sony 3,6 1800 μιλιαμπερόρια battery, battery bank για το battery pack συγγνώμη, για το PSP. Το οποίο, μάλλον μπαταρία για το PSP, αλλά ναι, Πρέπει να είναι για τι καινούργιε γενιά. Δεν ξέρω από αυτά να σου πω αλλιώ γιατί θυμάμαι ότι το PSP του αδερφού μου που ήταν το πρώτο μοντέλο, η πρώτη γενιά έπρεπε να φύγει από μέσα η μπαταρία ολόκληρη. Τέλο πάντων, ναι. Και έχει και ακόμα ένα παιχνίδι. Το οποίο να το δούμε ποιο είναι. F1 Grand Prix. Αυτά εδώ είναι. Ωραίο πακέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Λεωνίδα και για τα δώρα και για όλα. Νομίζω ότι το value το έχει βγάλει και με το παραπάνω. Γι' αυτό αγαπάω αυτά τα πακέτα, Γι' αυτό αγαπάω το. Το έχω πει 100 φορέ και θα το λέω άλλε τόσε. Γι' αυτό αγαπάω αυτό το πράγμα, Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να κυνηγήσω, να ψάξω να βρω πράγματα. Πολλοί ρωτάτε, μα πώ τα καταφέρνει. Θα, θα σα πω την αλήθεια. Το πρώτο καιρό έφαγα όλο μου το χρόνο να ψάχνω στο insomnia.gr και σε άλλα site, αλλά κυρίω εκεί για να βρω μεταχειρισμένα ευκαιρίε. Η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρει να βρει ευκαιρίε πρέπει να φας πάρα πολύ χρόνο και να είσαι και τυχερό. Ε, μετά, όσο ανέβαινε το κανάλι, επειδή πολλά παιδιά βλέπουν τα συγκεκριμένα βίντεο και θέλουν να δώσουν ε, τα παιχνίδια του, τα οποία δεν χρησιμοποιούν, θέλουν να τα πουλήσουν για να πάρουν κάτι άλλο, πολλοί από αυτού με έχουν προσεγγίσει και μου έχουν στείλει μηνύματα στο Facebook και μου λένε: Ξέρει, κάτι Αγορά, πουλάω αυτό, αυτό και αυτό. Καλό ή κακό, πάρα πολλοί μου στέλνεται για PS2 παιχνίδια. Ε, επειδή δεν έχω PlayStation 2, αυτή την περίοδο τουλάχιστον και δεν ξέρω αν θα πάρω ποτέ PlayStation 2, ε, δεν μπορώ να αγοράσω παιχνίδια PlayStation 2, σα το λέω από τώρα. Και για PlayStation 3 δεν έχω κονσόλα, αλλά ενδέχεται κάποια στιγμή να πάρω κάποια μεταχειρισμένη. Θα δούμε πώ θα γίνει. Με, τουλάχιστον, αλλά μετά από το, το Δεκέμβριο. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, πολλά παιδιά με προσεγγίζουν, ειδικά για Game Boy, παιχνίδια. Προσπαθώ. Το θέμα είναι ότι αυτό που προσπαθώ εγώ είναι να έχει και ξέρετε το νόημα να γίνει ένα βίντεο γι' αυτό. Δηλαδή, Ας πούμε, σα έχω δείξει 2-3-4 βίντεο σχετικά με το αντικείμενο. Και αυτό γιατί. 30 ευρώ για όλα αυτά. Εγώ αυτό το πλήρωσα 33 και 80 λεπτά στον ταχυδρόμο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει και με το παραπάνω να σας τα δείξω και σαν ένα ωραίο βίντεο. Πολλά από τα παιδιά από αυτά προτιμούν να μου βάλουν και κάποια πραγματάκια έξτρα να δείξω σε φάση σαν mini fan mail μέσα στο πακέτο, αλλά πάντων... Ε... Από κάτω θα έχω τη διεύθυνση όσοι θέλετε για fan mail να στείλετε οτιδήποτε να δείξουμε για το κανάλι. Ε, θα φτάσαμε 6.000 κιόλας και νομίζω τους έχουμε περάσει. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό θα κάνω σχετικό βίντεο αν δεν έχω κάνει την ώρα που βλέπετε το συγκεκριμένο. Επίσης κάντε ένα like στη σελίδα αν θέλετε να ενημερώνεστε, αν όχι μην κάνετε. Like, subscribe κλπ. Μεγάλα παιδιά είστε, ξέρετε αν θέλετε να κάνετε ή όχι. Τώρα Άλλο. Αυτά. Ελπίζω να γουστάρετε αυτά που βλέπετε όσο τα γουστάρω και εγώ που τα δείχνω και όχι μόνο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε τέτοια παιχνίδια. Όσοι θέλετε στείλτε μου μηνύμα στη σελίδα στο facebook ή στο προσωπικό μου όσοι το έχετε. Ε, αν θέλετε να πουλήσετε κάποια πραγματάκια βέβαια σε λογικές τιμές. Οπότε θα τα πούμε εκεί με κάποιου οι οποίοι ενδιαφέρεστε. Ε, για κάποιου δυστυχώ δεν μπορώ, είναι ανάλογα και για με την περίοδο, αν έχω λεφτά ή όχι. Για να μην μπορεί λόγο, θα εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα.